Την αισιοδοξία του ότι το 2024 θα αποτελέσει μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα στο Κατάκολο, εξέφρασε στην κάμερα ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Νικολούτσος, καθώς πέρα από το προγραμματισμένο πλάνο των αφίξεων, το τελευταίο διάστημα η λίστα με τους ελιμενισμούς μεγαλώνει. Το 2024 πιστεύουμε για το Κατάκολο, γιατί είναι μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα. Και είναι πέρα από το προγραμματισμένο πλάνο αφίξεων το οποίο είχαμε. Στις τελευταίες μέρες έχουμε σημαντική βελτίωση, αναμένουμε ακόμα περίπου στα 20 καράβια και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για αυτή τη χρονιά την οποία τρέχει. Η αύξηση της κρουαζιέρας δεν αποτελεί το μόνο ζητούμενο, με την διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου να στρέφεται στην στρατηγική στόχευση βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε το λιμάνι να αποτελέσει must για την υποδοχή της κρουαζιέρας. Είναι θέμα δικό μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις όσο και στην υποδοχή γενικότερα της κρουαζιέρας, ώστε ο τόπος να γίνει ακόμα ελκυστικότερος. Πιστεύουμε ότι το Κατάκολο έχει μια σημαντική θέση στο χάρτη των προορισμών. Βέβαια, πάντα με αναφορά την Αρχαία Ολυμπία, αλλά πέραν τούτου και από τις πολύ σημαντικές διαδρομές που έχουμε, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για πεζοπορικές διαδρομές, ενδιαφέρονται για άλλα μνημεία, όχι μόνο για την Ολυμπία, και αυτό ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα του προορισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι ο σχεδιασμός για τις αφίξεις κρουαζιέρας είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι μεσοπρόθεσμος, άρα από εκεί και πέρα δημιουργώντας συνθήκες καλύτερες, πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε ακόμα και τη μεθεπόμενη ακόμα καλύτερες αφίξεις. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου δήλωσε μιλώντας στην κάμερα ότι προγραμματίζεται η στοχευμένη συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού για την αύξηση των ροών προς την Ηλία. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό μας βέβαια, ούτως ώστε αυτές τις συνθήκες να τις βελτιώσουμε. Και αυτή τη χρονιά βεβαίως εμείς προετοιμαζόμαστε για συμμετοχή σε πολύ μεγάλες εκθέσεις. Βέβαια, ξέρετε ότι για να πάω σε αυτές τις εκθέσεις είναι απαραίτητο να έχουμε εγγυήσει και το κατάλληλο υλικό προβολής, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε επεξεργασία. Πιστεύω ότι το 2025 θα είναι μια χρονιά ορόσημο για το λιμάνι του Κατακόλου, δεδομένου ότι αναμένεται η επανέναξη και η σύντομη ολοκλήρωση των έργων της Εσίας Ζώνης, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι το τέρμιναλ, το τρίο Σέγγεν και το απεντομοτήριο, το οποίο θα δώσουν μια άλλη βαρύτητα στην λιμενική υποδοχή.